προχωρήσω εγώ. Άντε, προχωράω εγώ. Άντε, να μείνεις τελευταίος ανυπεύθυνος. Σκούπα. Όνομα. Διάβαση. Η πηγή, πώς τη λένε, πώς θα τη βγάλουν. Διάβαση. Διάβαση. Αφού την περνάμε και τη διασχίζουμε. Πολύ κανόνι. Διαβαδόμερο. Αυτή δεν υπήρχε, δεν τη θυμάσαι. Ναι. Κάπου πριν από 13 χρόνια άρχισε να σκαλμίνει. Το νερό αυτό. Εδώ. Ήδη έχω ορίσει. Αουτάν. Μια εβδομάδα ήμουν κρυμμένος. Το μάτι μου ήταν κάτω μια εβδομάδα. Όχι. Ούτε κουνιδιέρα ούτε αουτάν. Αλλά τώρα εδώ που θα μάτσα, ξεκάστηκα. Γιατί δεν έχω φάει σήμερα. Έχει κανένα όριμο. Ναι, ναι. Στο χωριό μου κάτι βατόμενο που είχε. Τεράστιο. Πάει μια σταλιά. Ποιο νερό. Το Τζουμέρκα. Α, Τζουμέρκα. Και τα βάτα θέλουν δροσερό κλίμα.
Μάλιστα. Φίλε Βαγγέλη, συμμετείχε με φύλαξη 16 Εβδόμου του 18. 16 Εβδόμου του 2018 λοιπόν. Κάνε πλάνο, πλάνο. Πλάνο. Τη σημερινή πυροφύλαξη, αγαπητέ μου Βαγγέλη. Μάλιστα. 16 Εβδόμου του 18 την αφιερώνω στην κόρη μου, στη Μαρίνα, που γιορτάζει αύριο. Στις 17. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και λείπει από την Ελλάδα 99 μέρες ακριβώς. Είναι στο βόρειο ημισφαίριο. Ωκεανό, στο βόρειο ωκεανό, κατά μεσής στην Ισλανδία. Στην... Σαν ναυτικός ή... Στην Ισλανδία, πήγε για δουλειά. Ναι. Ναι. Περιμένουμε να γυρίσει το Σεπτέμβρη. Καλώς να έρθει. Για να ανέβει και αυτή στην Ισλανδία. Μπράβο. Να ανέβει και αυτή. Στο βουνό επάνω. Ναι, βάτω μου. Πού είσαι, μωρέ? Πού το? Α, να το βρε. Α, δεν το είδε, πρόσωπο να αρχίσει τα... Πού είσαι εσύ, μωρέ? Το ελαφάκι κοιτάμε. Δεν είδα πάντως έτος. Δεν είναι και στη διαδρομή, ενώ πέρσι είχε αρκετά και στη διαδρομή. Τώρα τρώει εκεί. Με τις βροχές φαίνεται ότι έχει βλάστηση και πιο χαμηλά ακόμη γι' αυτό. Και είναι πιο χαμηλότερα. Τώρα είναι όριμο ότι πρέπει για μάζεμα. Έκανα κάτι βαξαμόλο εδώ πέρυσι. Τι τσάι? Θέλεις πρόπολης. Εγώ το βαλσαμό εδώ πρώτη φορά φέτος το χρησιμοποίησα. Είχα ένα τροχείο και είχα χρησιμοποιήσει στο ισχύο εδώ πέρα. Λοιπόν, αντιφλεγμονώδη, παυσίπονα κτλ. Εντάξει. Κάποια στιγμή τα σταμάτησα, δεν πήγαινε άλλο. Βαλσαμέλο. Το που πέρασε. Θα μου πεις, μπορεί να έρθει και το πλήρωμα του χρόνου για να περάσει. Yes. Αλλά είδα ότι όταν το έβαζα με ανακούφιζε. Σταμάτα και ο πόνος. Όχι, είναι, κάνει πολύ δουλειά. Βέβαια είναι από τα λίγα ελληνικά βότανα που έχει κάποιες παρενέργειες. Τι παρενέργειες? Τι λέγει? Είναι προκαλεί φωτοευαισθησία. Δηλαδή? Δεν μπορεί να βλέπεις το φως. Ναι, αισθάνεσαι δυσφορία στο ηλιακό φως. Μάλιστα. Δηλαδή δεν πάρεις ποτέ πρωί-πρωί και να πας έξω, ρε παιδί μου, σε δουλειά ήλιους ή να πας στη θάλασσα. Τι, στο πόδι άμα το βάλεις σε... το ίδιο πράγμα κάνει, ενοχλεί. Να το βλέπει ο ήλιος εννοείς. Ναι, ναι. Να το βλέπει ο ήλιος, εντάξει. Το βαλσαμόχορτο είναι καταπραϊντικό σε άλλες περιπτώσεις και για τα εγκάβματα κάνει.
Ναι, και για τα εγκάμωρα. Και το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι για την κατάθλιψη. Ναι. Το έχουμε πάρει γραμμή και το κάνουν καλλιέργειες τώρα. Γιατί είναι σίγα Αμερικάνοι καταθλιπτικοί. Σοπ! Θα πάρει την πελαδία το Πρόζακ. Και μετά τι θα έχουν ρε εσύ. Όπως άρχισαν να καλλιεργούμε ανιωδώς, ας πούμε ρίγανε. Δεν υπήρχε ρίγανε, υπάρχει ρίγανε. Και μάθανε από τα ελληνικά σου φλατζίδικα, που είναι ιστορία. Η ελληνική φύση είναι ένας θησαυρός, αλλά τώρα που το πήραμε γραμμή είναι αργά. Τα βουνά της Ζήλιας, δεν θα ήταν μαθητή, πιο καλά και πιο χαμηλά, πολύ ρίγανη. Πάρα πολύ. Και καλή ρίγανη. Και πάνε, βλέπω τους Αλβανούς, όλοι που βγαίνουν κόβουνε, και δυστυχώς τους επατώνουν κιόλα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν σέβονται να κόψεις ρε παιδάκι, εντάξει, να πουλήσεις κιόλα, εντάξει, αλλά όχι να τους επατώσουν τη ρίγανη. Άγνοια είναι. Είναι πάρα πολύ ληστρική απέναντι στο περιβάλλον. Άγνοια είναι. Άγνοια. Σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν ότι αν το αφήσουν το βρουν και του χρόνου. Και ότι αν το ξεριζώσουν. Και πάνε και αυτούς και κάτι Πολωνούς και κάνουν τεράστια ζημιά. Φέτος δεν ξέρω, λέει ο κουνιάδος μου, δεν είχαν πάει γιατί προφανώς ή είχαν φύγει ή είχαν μεροκάματο και δεν προλαβαίνανε. Λοιπόν, το τι ρίγανε υπήρχε απάνω, άλλο πράγμα. Εγώ σου λέω πρόλαβα τσάι μια χρονιά στη Δύρφη. Καλά, ρίγανε βρίσκει πάνω στη Δύρφη. Μέσα να έχει να μαζεύει. Ναι. Α, και τσάι έχει και πάνω. Φαίνεται ότι ήταν η χρονιά το 12 πρέπει να ήταν με τη μεγάλη κρίση που δεν πλήρωνε άλλο βενζίνη τώρα να πάει μέχρι τη Νέβη, α πούμε. Ναι. Για να μαζέψει ρίγανε και τσάι. Βρήκα μια φορά ένα Πολωνό. Είχε δύο σακιά, α πούμε, από κάτω πάνω από ένα έλατο και τσάι. Μαζί με τις λίζες. Βέβαια. Και είχε μια ψαλίδα και τα κούρευε. Εγώ έχω πολλά χέρια. Έχω το κοιλιάδωμα ανεκτήμητος θησαυρός. Πάει για κυνήγι. Φέρει τα χορταράκια του. Κυνήγι μπορεί να μην φέρει. Χόρτα. Πάντως χόρτα θα φέρει. Κυνήγι μπορεί να μην φέρει, χόρτα θα φέρει. Μανιτάρια όμως δεν φέρνει. Φέρνει και μανιτάρια. Αλλά ένα συγκεκριμένο τύπο που τα βλέπει εκεί πάνω σε κάποια δέντρα και δεν μπορεί να κόψει οτιδήποτε. Ναι, σε στρίπτει πλευρό τους, αλλά πρέπει να τα ξέρεις. Αν έχεις υπόψη σου, γιατί είναι και δηλητηριασμένα. Μια φορά μας φέρνει, εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ήξερε, είχε γνώση, δηλαδή το είχε μάθει το μανιτάρι αυτό. Φέρει κάτι πράγματα τέτοιες, θα πάει στο φτιάκι. Άντε ρε φύγε, πάτε εσείς λέω, δεν πειράζει. Βλέπω να είναι και ένας να σας μαζεύει μετά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, υπάρχει το εξής ρητό. Μανιτάρια τρώγονται όλα. Μερικά τρώγονται μία φορά μόνο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτός τα ξέρει που λες και πάει σε συγκεκριμένα μέρη και τα μαζεύει. Αλλά να σου πω κάτι. Βρωμάει αυτό που μανιτάει το άνετς καλλιέργειες. Και ειδικά εκεί που πέρα στην Κορινθία έχουν πολλά θερμοκήπια. Θα μου πεις είναι το ίδιο πράγμα. Μια Γεωργιανή είχε δύο λεκάνες αυτές τις πλαστικές τις μεγάλες που πλένουν τα ρούχα και τα έπλαινε μέσα. Πολλά μανιτάρια, πάρα πολλά. Λέει, καλά, εσείς είστε βλάκες, λέει, δεν ξέρετε και δεν μαζεύετε. Θα κάνω, λέει, σακουλά και τα βάλω στην κατάψευση. Και κοίτα για πρώτη φορά αυτό που είναι κοραλιόμορφο, που είναι σαν κοράλι. Γυναίκα δεν ήξερα ότι υπάρχει ένα μανιτάρι. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμο, λένε. Αυτό είναι το πιο νόστιμο. Πώς το λένε, έχει το όνομα ενός ψαριού.
καθένας την επιστημονική του. Άλλοι το λένε σκαντσόκυρο, άλλοι το λένε αρνάκι. Τι το λένε μπαρμπίνι. Έτσι καλύτερα όλοι θα την ανέβουν, παιδιά. Πάμε κάθετα σε το άλογο ή από το πλάι στην πλάι. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Από το άλλο. Γιατί εδώ κρεμοτσακίστηκε η άλλη. Τότε όχι. Απλά από τη φωτογραφία, δεν ήταν εδώ. Πώς τα κατάφερε και έπεσε εδώ. Πάμε πολύ αργά και κουράζουμε περισσότερο, έτσι. Τι είπες? Πάμε πολύ αργά και κουράζουμε περισσότερο, έτσι. Άντε, πήγαινε μπροστά. Ναι, μπροστά. Μπράβο, ναι. Άνοιξε, τρώσε τα κρεβάτια και ερχόμαστε. Εντάξει, τώρα το έχω βάλει στο διαγώνιο και πιο πολύ κόπος είναι να βγει.
Καλά, δεν είναι, ναι. Ελαφρύ είναι, αλλά μετά από κάποιο διάστημα αρχίζει να βαρύνει. Ναι. Όταν κουράζεσαι ακόμα και ο υπνός ακόμα μπορεί να σου φανεί. Να μην σου πω και το Παγκράτη μαζί. Με τον καπνό για να συλλέγει το μέλι, αυτό λες. Όχι μωρέ, που... Πήρε ο καθένας από μια μέλισσα. Έβαλε κάτι ωραίες πλαστικές και ξέρεις ότι φτιάξεις. Παλές, μικρά χρωματάκια. Έχω πάρει και το γύρο. Ή στρατιωτικός. Από το να το κάνει και αυτοκίνητο. Εγώ να πάω το δω επαγγελματικά, δεν το είδα, δεν είχα να το δω επαγγελματικά. Λοιπόν,
Το μέλι γλυκό δεν είναι. Στην κυριολεξία. Άρα δεν θα γλυκαθείς. Στην κυριολεξία δεν θα γλυκαθείς. Πόσοι από αυτούς τώρα ασχοληθήκανε, επήρα και εγώ το κλίμα μέσα. Να σου πω, ένα χιλιάρι είχε και ξέρει, η ξύλινη, με τα χρώματα, με τις βαφές του, με όλα που έπρεπε να κάνει. Και ένα χιλιάρι τα πέντε πλαίσια, με τα μελίσια, 120. Έτσι ξεκίνησε. Τάτι έδωσα γύρω στα 700 στάρικα, για να πάρω πέντε μελίσια. Και μετά, πάνε στο λες, πάνε τον, πάνε το άλλο. Και αυτό βγαλεσμένοι, δεν αγαλήσεις και θα πας ένα μέλι του εξαγωγιά. Έτσι να πω. Και πού θα το βάζεις το μέλι, θα πας και ιδιοδοχεία. Δεν θα πας και ιδιοδοχεία. Και πού μετά αυτό το δοχείο, πού θα το βάζεις, θα πας και βάζω. Και τα πες τι θα κάνεις μετά, όταν θα τα βγάλεις και θα τα τρώει ο πυρός σκοπός. Όλο πυρός σκοπός. Να μην φάει και πυρός σκοπός. Κάνω 5 τάνες έτσι, παιδί μου. Είχα 400-500 συγκυρίες πέρυσι την πρόπερση. Τι λες τώρα. Και πέρυσι μου πήγε να φύγει με τις τσάπες. Λέω, να μην φύγει με τις τσάπες. Εντάξει, εγώ δεν έχω πολλά. Και τι έκανα. Είναι κοστοβόρα. Είναι κοστοβόρα και πόσο θα κάνει. Εγώ να σου πω κάτι, επειδή είχα πολύ λίγα πλαίσια, θα έβαζα σε ένα άλλο σακούλα, σε σακουλάκια, τα σφράγιζα με... Με ταινία. Όχι με ταινία, με αυτό το, που το πατάς και το καίει και το... Ναι. Παρόλα αυτά τα τρύπησα, ε. Τρυπάνε. Τα τρυπάνε. Είναι φοβερό πράγμα. Και βέβαια είχα ένα καταψύκτη, έβαζα μέσα πριν τα συσκευάσω, 3-4 ώρες. Άμα τα ξεχάσεις, μια μισή τα πήγα μια μέρα, έπασα την πλάκα μου, που σύνομαι τα πέταξα όλα.
έχει πέσει πίνα. Γιατί άμα είσαι επαγγελματίας σίγουρα έχεις. Ένας επαγγελματίας έχει πάνω από 100 μελίσια, έτσι δεν είναι. 100-200 είναι. Ούτε υπέρα. Καν θεωρείς επαγγελματίας με 100. Ναι. Αν ζεις μόνο από 200 πρέπει να έχεις 150-150 και πάνω. Μπράβο. Άρα θέλεις. Θέλεις ένα χαρτί, μια σελίδα. Θέλεις να ζεις μέσα στο κόμμα. Οι μύθοι και οι πραγματικότητες. Και είχε μέσα, δεν ξέρω, πρέπει να το έχεις δει και εσύ αυτό. Πολύ, ναι. Ναι, που σου λέει ότι για να γίνεις επαγγελματίας και να ζήσεις από αυτό, έτσι, πρέπει να έχεις κάπου 150-200. Και βάζεις τα κόστη κάτω. Και σου βγάζει ας πούμε ένα σαραντάρι στο τέλος και σου λέει άμα να αγαπάς τα μελίσια έτσι και το θέλεις στο επάγγελμα. Έτσι ήρθε και ο γιος μου μια μέρα, είχα εγώ τα μελίσια 2-3 χρόνια και βάλανε κάποιοι φίλοι τώρα. Ναι, εσύ ο πατέρας είναι με τα μελίσια, δηλαδή δεν ασχολείσαι. Ρε παπά μου, μη, μπράβο παιδάκι, χαίρομαι γιατί δεν είχε δουλειά, τώρα από το κεφάλι. Ωραία, μπράβο. Έλα ένα χωματικό από πάνω να δούμε τα μελίσια. Τα έχουμε στο χωριό. Όποτε αποφασίσεις πάρε και δύο βιβλία να διαβάσεις. Εδώ είμαι κι εγώ. Να τα πούμε. Δεν πάτησε ποτέ. Δεν καλά, εντάξει παιδάκι. Δεν είσαι για μελίσια. Δεν πάτησε ούτε για καφέ. Να πει θα το Σαββατοκύριακο να πιούμε καφέ. Αλλά λέει δεν πειράζει. Η νοσοκομεία δεν είναι επάγγελμα. Είναι μεράκι. Έτσι ναι. Για αυτό λένε και εγώ οι Αμερικάνοι. Έχει δύο θέσεις στην ταινία. Την έχει δύο στην ταινία πώς και δύο στην ταινία και Αμερικάνοι. Όχι. Πώς λέει, όχι μόνο μέλη. Α, έτσι λέγεται. Κάνει. Στο YouTube. Δεν είναι μηχανία. Εμείς έχουμε συναισθηματική σχέση με τη μέλη της Μελάδης. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχουμε και τις μεγάλες αποδόσεις. Και λειτουργούμε συναισθηματικά. Εγώ θα πάρω 10 παραπιάδες στις σούμερες στις κουράδες. Θα πάρω ένα φίλο μου που πάνω που είναι και δάσκαλο στο ίδιο. Τέτοια ώρα μου λέει πάμε, μου λέει γιατί έχω δουλειά, μου λέει πρέπει να φύγω. Όχι, λέω θέλω να πούνε μέσα μελίσσες όλες. Μα μου λέει είσαι μαλάκας. Θα μείνει και 100 μέλισσες, δεν το έγινε. Όχι, λέω θέλω να πούνε μέσα. Τι σημαίνει αυτό. Βέβαια, αλλιώς οι επαγγελματίες που μετράνε και που πρέπει να μετράσει το 50 ράκι. Φυσικά πρέπει να δεις τι θα σου δώσει. Βέβαια. Μου λέει αυτός. Ο Θοδωρής, άμα ρωτήσεις να μιλήσω κομικά πράγματα, ο Θοδωρής ο Πασχίδης το ξέρουν όλοι. Είναι και πολύ καλό παιδί. Λέει, βλέπω μια βασίλισσα. Την έφτιαξα, είναι 2 μηνών. Δεν περπατάει. Σκοτώνω, την πετάω, βάζω άλλη. Αυτός εμβολιάζει κάθε μέρα. 1000 κιλά, 800 κιλά την ημέρα. Και τώρα τελευταία πάω στο γιατρό και του λέω κάτι που μου σφυρίζει ένα τίτλο. Το αριστερό. Μου λέει πρέπει να δούλεψες, μου λέει σε χώρους, μου λέει με έντονο ήχο και τέτοιο. Λέω κατάλαβα. Ο τερλέγκας μας την έκανε. Είχε μια μανία να τα παίζει πολύ δυνατά ο ακούστης. 4 χρόνια εντωμεταξύ που δούλεψα 4 σεζόν πες. Δεν κατάλαβα ποτέ τα λόγια ενός τραγουδιού.